Γίνει αυτή. Τα γιόρα. Έχω πάει. Έχω πάει. Ξέρω, αλλά θέλω να σου πω πώς είναι τα πράγματα. Πώς έχουν αλλάξει. Εμείς βρήκαμε τους βολιώτες τότε με δύο κελιά πίσω. Φάγανε όλο το βουνό αυτό και έχουν κάνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα κάνουν ακόμα τώρα. Φάγανε όλο το βουνό, ξέρεις τι. Πα, δουλειά. Και έχουν γεννήθρια κάτω, στο λιμάνι, βάζουν μπρος από πάνω και σταματάει από εκεί ό,τι ώρα θέλει και έχουν κάνει καταψύχτη ένα δωμάτιο μέσα, ένα μισό στη μέση καταψύχτη 5x5 και άλλο ένα 4x4 συντήρηση. Και κάνουν και εμπόριο τώρα. Τώρα κάνουν εμπόριο, ό,τι θέλουν το έχουν και πάνε παίρνει άλλη. Μάλιστα. Τι αν τα κάνεις, έχουν πάρει 20 μουλάρια. Ο Παξιός μου, τι αν τα κάνετε, τι αν τα κάνετε με πλέον εξία. Μίλησες στην εξία μέσα, δεν το ξέρεις, δεν ξέρεις οι άνθρωποι. Τι κάνουν. Δεν το ξέρω. Και ήρθε το αφεντικό τώρα. Βασίλης. Να θα πάει τώρα, δεν ξέρω πώς θα πάει, πάμε να πάμε μαζί, να θα δούμε. Σας αρέσει, παιδιά. Σας αρέσει. Και η καρέκλα έχει το αεροδρόμιο δεν βάζει. Το πιάσε άλλο, πρόβλημα. Όχι, μόνο πρόβλημα. Αλλά δεν ταιριάζει. Το σπάσω το πρόβλημα. Ελάτε να σας πω. Χριστός Ανέστη εκ νεπρών, θανάω το θάνατο μαζί σας και της ευθύνη μας τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεπρών, θανάω το θάνατο μαζί σας και της ευθύνη μας τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεπρών, θανάω το θάνατο μαζί σας και της ευθύνη μας τη ζωή χαρισάμενος. Καθίστε. Πρόκειται σε λίγες μέρες, εντός της άλλης εβδομάδος, να γιορτάσουμε μία γιορτή από τις μεγαλύτερες γιορτές, αν και δεν υπάρχει μεγαλύτερη και μικρότερη, στις γιορτές ανάμεσα στο όνομα και στα γεγονότα που έσαι ο Κύριος μας επί της γης. Ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτή τη γιορτή λέει ότι είναι αξιοσέβαστη και μεγάλη, αγαπητέ μου, και ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική και είναι αντάξια της γενεοδορίας του Θεού. Λέμε ότι κάποιος είναι γενεόδωρος που όταν δίνει πολλά. Αυτό ονομάζουμε γενεόδωρο. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, ονομάζει γενεόδωρο το Θεό. Γιατί αυτή την ημέρα, αυτή τη γιορτή δηλαδή τη μεγάλη, έγινε συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό. Είχε ανοιχτεί ένας πόλεμος χιλιάδων χρόνων πριν από την ανάληψη του Κυρίου και πριν από τη γέννηση βεβαίως του Κυρίου, με την εμφάνιση αυτή της γιορτής αυτός ο πόλεμος έλαβε τέλος.
Γιατί, γιατί ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος, σε όλους τους ανθρώπους και στον άνθρωπο, υπανάμεσα, βασίλεψε η ειρήνη. Να δώσουμε μια εξήγηση πάνω σε αυτό. Και ο Χριστός, μόλις γεννήθηκε, ακούστηκε. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Μετά την Ανάσταση αμέσως ο Κύριος είπε «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ού καθώς ο κόσμος, εγώ σας δίνω ως δώρο τη δική μου ειρήνη», που αυτή η ειρήνη φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή και επικοινωνία και σχέση με το Θεό. Και ονομάζεται η ειρήνη αυτή πάντα νουν υπερέχουσα. Δηλαδή, ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό. Αυτό γιορτάζουμε και αυτό γιορτάζουμε. Την μεγάλη γιορτή που ονομάζεται Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί πριν από το μεγάλο αυτό γεγονός Ανάληψεως, ποιος άνθρωπος ποτέ έτρεφε ελπίδα ότι επρόκειτο ο Θεός να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο. Να το προσέξουμε λίγο αυτό. Δεν περνούσε από τη λογική του ανθρώπου ότι είναι δυνατόν να συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με το Θεό ή ο Θεός με τον άνθρωπο. Θα πείτε γιατί είναι αδύνατος στο Θεό. Είναι βλαστημία να πούμε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Ήταν απρόθυμος ο άνθρωπος για να κάνει ένα τέτοιο βήμα από μόνος του, να πλησιάσει και να κάνει μόνος του να ανοίξει σχέσεις φιλίας και ειρήνης με τον Θεό. Άρα, το μεγάλο εμπόδιο της απροθυμίας και της ραθυμίας δεν άφηνε τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός φάνηκε γενναιόδωρος. Αυτός ο ίδιος αποκατάστησε τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο εχθρικά στρατόπεδα, τον άνθρωπο και το Θεό. Εχθρικά λέω στρατόπεδα, γιατί υπήρχε ένα μεσότυχο στη μέση, ένα μεσότυχο, που έπρεπε να γκρεμιστεί το μεσότυχο εκείνο, για να μπορεί να δει ο άνθρωπος τον Θεό και όχι ο Θεός τον άνθρωπο. Και το μεσότυχο αυτό, που λέγεται αμαρτία,
το γκρέμισε. Η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και ειδικότερα η ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Ήθελα να δούμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί από μονάχοι μας δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε πόσο φοβερή μεσοτυχία υπήρχε που μας εμπόδιζε για να πλησιάσουμε τον Θεό. Τι τέλος πάντων βασίλευε πριν τη γέννηση, πριν τον ερχομό του Κυρίου, ανάμεσα στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή τη φοβερή κατάσταση που εμείς δεν την καταλαβαίνουμε, δεν χαμπαρίζουμε δηλαδή. Το λέω εγώ και λυπάμαι για τον εαυτό μου. Άμα χαμπάριζα δεν θα ήμουν έτσι πως είμαι, αδιόρθωτος. Αλλά θα αισθανόμουν πόνο στην ψυχή και θα έκλαιγα για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Στη γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6, στίχο 7. Αρχαιογραφή. Κεφάλαιο 6, στίχο 7. Γένεση. Εξαλείψω γάρ των άνθρωπων ονεποίησα από προσώπου της γης. Και τα θηρία και τα κτίνη, ότι μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο. Να το εξηγήσουμε, το καταλαβαίνετε, να σας δώσουμε μια ερμηνεία στην ομιλουμένη σημερινή γλώσσα. Θα σβήσω το άνθρωπο, θα τον εξαλείψω εντελώς από το πρόσωπο της γης. Τον άνθρωπο που εγώ ο ίδιος έπλασα. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Αυτό είναι μια απόφαση που πήρε ο Θεός για να δώσει τέλος. Τέλος. Στη ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Γιατί δεν άντεχε ο Θεός να βλέπει τη συφοριασμένη κυριολεκτικά αμαρτία που βασίλευε πάνω στη γη. Και φως, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, επεφέρει το επάνω της αβύσσου. Όταν δημιούργησε για πρώτη φορά τον ουρανό και τη γη, φως, λέει, επικρατούσε πάνω στα δημιουργήματα. Τώρα η κατάντια της αμαρτίας έφερε το σκοτάδι, το πηχτό σκοτάδι. Θυμηθείτε την προφητεία που λέει ότι και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, δηλαδή πάνω στη γη που ζούσε ο άνθρωπος, γενικά ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, σε αυτό το χώρο βασίλευε σκοτάδι. Δίκιο είχε κάποιος που έλεγε και για τον σύγχρονο άνθρωπο ακόμη, και λέει και εξακολουθεί να ισχύει: ο καημένη ανθρωπότης, παρόλα τα επιστημονικά φώτα, τυφλή είσαι όπως και πρώτα. Τυφλή είσαι όπως και πρώτα.
μια τέτοια κατάσταση σκοταδιού πέρα για πέρα οδήγησε το Θεό στην απόφαση «Εξαλείψω τον άνθρωπο να επίησα από προσώπου της γης». Καιρός παντός ανθρώπου ή κυπρός με, να το εξηγήσουμε. Ήρθε η ώρα για κάθε άνθρωπο να τελειώσει η ζωή επάνω στη γη. Δεν θα περάσει από το λογισμό μας ότι ο Θεός αισθανόταν ούτε ένα εκατομμυριοστό μίσους για να εκδώσει μία τέτοια απόφαση προσωπικά ο ίδιος προς τον άνθρωπο. Προς Θεού η πραγματικότητα, από ό,τι γνωρίζουμε, δείχνει κάτι άλλο. Το σου τον ηγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε το μονογενή ιόν αυτού έδωκε, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτό μη απόλυτε, αλλά και η ζωή είναι όλοιον. Αντίθετα, τέτοια ήταν η αγάπη του και είναι, ώστε να στείλει το γιο του, να η γενοδορία του, για να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά θα ήθελα και σύμφωνα με αυτό που βλέπω μπροστά μου να ακολουθήσουμε την περιγραφή που ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος μας αναφέρει για την πορεία του ανθρώπου, για τη ζωή του ανθρώπου εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή, οι προφήτες ο ένας μετά τον άλλον, πριν έρθει ο Χριστός στη γη, αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά. Και πρώτος ο Δαβίδ λέγει «άνθρωπος εν τιμίων τιμημένος από το Θεό τον ίδιο ο άνθρωπος». Παρεσυνευλήθη της κτίνεση, έπεσε στην κατάσταση του κτίνους, ζούσε δηλαδή μια κτηνώδη ζωή πέρα για πέρα, κτηνώδη. Και ομοιώθη αυτής και έγινε όμοιος με τα κτήλη. Λέγει ο Χρυσόστομος, λέγει ο Δαβίδ ότι έγινε όμοιος, αλλά χειρότερος έγινε από τα ζώα. Γιατί τα ζώα δεν έχουν λογική καμία απολύτως. Και ζουν την κατάσταση που ζουν, εξαιτίας της απώλειας λογικής που δεν έχουν λογική δηλαδή. Ο άνθρωπος λογικός όν, κατοικώνει με τον Θεό, πλασμένος, ζει τη ζωή του κτίνους. Τον τιμάει σαν λογικό, να πούμε ότι είναι ίσα με το κτίνος, αφού έχει λογική. Επομένως είναι κατώτερος ο κτίνους. Γιατί του δόθηκε λογική για να ζει ανώτερος και όμως ζει όμοια. Το κτίνος όμως ζει σίγουρα από την τάξη τη φυσική. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος προφήτης λέει το εξής. Έγνοβους, ο Ισαΐας πρέπει να είναι ο προφήτης, έγνοβους των κτισάμενων, το βόηδι. Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, κατάλαβε ότι είναι τα αφεντικό του και έδειξε υπακοή και παραχώρησε τη φάτνη. Το ζώο, το βόηδι, γενικά τα βόδια θα λέγαμε, και το γαϊδούρι και ο όνος
τη φάτνη του Κυρίου του. Ο δε άνθρωπος ουκ έγνω. Ο δε άνθρωπος δεν γνώρισε τον Κύριό του. Άρα εδώ και το βόηδι και ο όνος δείχνουν ανώτερη διαγωγή από εκείνη που έδειξε ο άνθρωπος όταν ήρθε μέσα στον κόσμο. Και κατώτερος από το ζώο ο άνθρωπος. Αφού γνώρισε, γνώρισε τα ζώα και το ένα και το άλλο και τα πτηνά το ίδιο. Ο άνθρωπος ούτε ισότιμος με τα ζώα. Ούτε ισότιμος με τα ζώα ήταν. Πρόκειται δηλαδή για μία κατάντια που οδήγησε τον άνθρωπο η κατάντια αυτή σε άγνοια ολοκληρωτική του Θεού που τον δημιούργησε. Και αυτό λέει «και της πορευωμένης ενσκότηκε σκιά θανάτου». Ζούσαν δηλαδή μέσα στο σκοτάδι το πνευματικό που το χαρακτηρίζει με μία λέξη η γραφή «θάνατο». Δεν είναι τίποτα άλλο η άγνοια, ένα πηχτό, πολύ πηχτό σκοτάδι. Κάπου αλλού ακούγεται άλλη απόφαση του Θεού να λέει ότι δια το είναι αυτού σάρκας, επειδή οι άνθρωποι που έπασαν με τα χέρια μου τα ίδια είναι εντελώς υλική σαρκική, εξαλείψω αυτούς. Θα τους αφαιρέσω, τους βγάλω από τη γη. Κινδύνευσε επομένως ο άνθρωπος να υποστεί αυτή την ποινή. Να εξαλειφθεί από το πρόσωπο της γης. Από τη γη στην οποία τον έταξε ο Θεός να ζει ειρηνικά με αυτή και με αυτόν. Και με το περιβάλλον του, ο άνθρωπος γύρω, και με το Θεό που τον έβαλε σε αυτό το περιβάλλον. Κινδύνευσε, επαναλαμβάνω, να εξοριστεί. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν εντελώς εχθρός με τον Θεό. Και επαναλαμβάνω, η κατάσταση στην οποία ζούσε η αμαρτωλή ψωνόταν σαν τείχος και δεν μπορούσε να δει το Θεό, γιατί δεν ήθελε. Γιατί ήθελε μόνο την αμαρτία. Και επομένως, ο Θεός από τη μία, ο Θεός από την άλλη. Ο άνθρωπος από τη μία, ο Θεός από την άλλη. Έτσι θα ακούσουμε το Απόστολο Παύλο να λέει, που αισθάνεται φοβερή αιχμαλωσία από την αμαρτία. Οι Άγιοι, που βλέπουν τις δυνάμεις του διαβόλου και την αμαρτία επομένως, ομοί όπως είναι, αισθάνονται φρίκη. Μια τέτοια φρίκη αισθανόταν και ο Απόστολος Παύλος. Και φώναζε, τι σημάς χωρίσει ή τι με χωρίσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ποιος θα μπορέσει να έρθει να κάνει μία με ένα σπαθί που είμαι δεμένο σφιχτά, έτσι ένιωθε με αυτό του, με την αμαρτία σφιχτά, και την όμαζε, ποιος μπορεί να μου κόψει τα δεσμά που μου έχει επιβάλει το σώμα εκείνο του θανάτου που λέγεται αμαρτία. Σώμα θανάτου ονομάζεται την αμαρτία. Άρα, είμαστε λόγω της
δικής μας θελημένης σκοταδιστικής κατάστασης, εχθροί με τον Θεό. Δεν βλέπαμε πρόσωπο Θεού. Όχι, επαναλαμβάνω, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κάνει καλό στον άνθρωπο, το έκανε αντίθετα, είπαμε. Αλλά γιατί ο άνθρωπος το έλεγε, στοπ, δεν σε θέλω. Στοπ, δεν σε θέλω, με το κακό που κουβαρούσε πάνω. Για να θυμηθούμε αυτό που ακούμε στον εξάψαλμο, για να καταλάβουμε εκεί ποια άλλη εικόνα δίνει ο Δαβίδ. Εκεί έβλεπε τον εαυτό του ο Δαβίδ να σηκώνει στην πλάτη του βουνό και να λέει «Η εαμαρτία μου υπερήραν την κεφαλή μου». Στον εξάψαλμο διαβάζεται εκείνο. Λέει «Οι αμαρτίες μου είναι τόσο βαριές σαν βουνό που είναι πάνω από το κεφάλι μου και με πιέζουν». Και αισθάνεται αδύναμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση και ο Δαβίδ. Οι Άγιοι βλέπουν, οι Άγιοι ζουν αυτή την κατάσταση του βάρους και ζητάνε και βοήθηκε, λένε «Έλα, έλα, σε θέλουμε, πού είσαι». Ο Θεός λοιπόν, όταν έβλεπε τον άνθρωπο να ζει, γιατί το θέλει ο άνθρωπος, ή το ήθελε ή το θέλει να ζει σε αυτή την κατάσταση, πήρε αυτή την απόφαση και είπε «Θα εξαλείψω τον άνθρωπο από της γης». Και βέβαια είδαμε μερικά, όχι γενικά, να εξαλείφεται σε κάποιες χρονικές στιγμές το ανθρώπινο γένος και να φύγει μόνο λίγο ζυμαράκι, όπως τον Νόε παραδείγματος χάρη. Γιατί αυτοί ήσαν οι άνθρωποι εκλεκτού Θεού, τον αγαπούσε τον Θεό. Μιλάμε λοιπόν για έκθρα. Να έρθουμε τώρα να δούμε με μια εικόνα, μια κατάσταση παλιά και μια κατάσταση καινούργια. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι υπάρχει άβυσσος προς τα κάτω, λάκκος βαθύς, ο Άδης προς τα κάτω. Δεν λέει στο, πάει στον εξάψαλμο ότι «εν λάκκο κατωτάτω», λέει εκεί. Τι σημαίνει, αν δεν σημαίνει τον Άδη, σκοτεινός τόπος που δεν περνάει ούτε ένα μόριο ακτίνας φωτός για να φωτίσει το χώρο εκείνο. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το σκοτάδι βρισκόταν η ανθρωπότητα. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ανέβασε στη γη. Υπάρχει, λέει, απόσταση μεγάλη από τον Άδη μέχρι τη γη. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, απόσταση μεγάλη από τον Άδη μέχρι τη γη. Εκεί δεν υπάρχει ακτίνα φωτός. Εδώ υπάρχουν και ακτίνες του ηλίου πάνω στη γη, του φυσικού ηλίου που διέταξε ο Θεός να τη φωτίζει, να τη ζωογονεί και να την κρατάει στη ζωή. Και από εδώ μέχρι πάνω που βασιλεύει η Αγία Τριάδα υπάρχει πάλι τεράστια απόσταση. Εκεί ανεβαίνουν οι Άγιοι και οι ελεημένοι από τον Θεό, όλοι όσοι ελεούνται από τον Θεό. Μπορεί να μην είναι Άγιοι, να είναι αμαρτωλοί όπως είμαστε εμείς, αλλά ελέησόν με ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός. Του φωνάζουμε, ελέησε μας Κύριε, σύμφωνα με το μέγα σου έλεος.
Και ο Κύριος που ήρθε, ήρθε να το προσέξουμε και το πράγμα και πήρε ανθρώπινο σώμα, σήκωσε, επαναλαμβάνω, το βάρος, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, εανομία μου, υπερήρα την κεφαλή μου, ότι είναι βουνό πάνω το κεφάλι μου, αμαρτίες μου. Και λέει ο Δαβίδ, ήρθε λοιπόν εκείνος και είπε, το σηκώνω εγώ το βάρος εκείνο, αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου και αυτό έκανε ο Κύριος μας καθ' όλη την επιγής ζωή του. Σήκωνε συνεχώς τα βάρη. Αυτός τας νόσους ημών εβάστασε, αυτός είχε σε έτσι αρρώθημας. Αυτός φέρει ημών οδυνάται, αυτός πόνεσε λέει για μας, αυτός αρρώθηκε για μας. Σήκωσε δηλαδή την αμαρτία τη δική μας. Ενώ αμαρτία ούχε ποιήσε, ουδέ βρέθη δώρος το σώμα αυτού. Ούτε αμαρτία έκανε, ούτε βρέθηκε ένα ψεγάδι στο στόμα του. Την σηκώνει που φωνάζουμε στη δοξολογία, ελέησον ημάς ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και σήκωσε την αμαρτία και εκείνων που έχουν απέρθει από τη ζωή, όλων των γενεών, και εκείνων που ζουν και είναι εν ενεργεία, εμείς δηλαδή, και τον εν δυνάμει, και εκείνων που είναι στη μέση του πατέρα της μάνας, του πατέρα του καθενός και σπέρνονται και θα βγει στις γενιές που θα έρθουν. Και εκείνον την αμαρτία σήκωσε ο Κύριος. Και τη σήκωσε και έβγαλε το μεσότυχο από τη μέση, τη μεσοτυχία που χώριζε, που προήγεται αμαρτία, και έφερε σε σχέση τον άνθρωπο με τον Θεό. Εχθρίοντες, θα πει ο Απόστολος Παύλος, ότι αν και είμαστε εχθροί, εχθρίοντες, κατηλάγημεν το Θεό, δηλαδή συμφιλιωθήκαμε με το Θεό. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και Εκείνος έσκυψε και είπε ελάτε. Έχουμε δει όλοι μας την εικόνα της Αναστάσεως, όχι την εικόνα αυτή που κρατάει σημαία, αλλά την εικόνα αυτή που βγάζει από τον λάκκο από μέσα, από τον Άδη, τον Αδάμ και την Εύα, με άλλα λόγια τους αντιπροσώπους μας, για να δείξει ότι τράβηξε όλους εκείνους που τον ακολούθησαν όταν κατέβηκε και κήρυξε τον Άδη. Και τις εν Άδη δέσποτα, του φωνάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, εκεί καθέβουσι και σε εκείνους που ήσαν στον Άδη και εκεί μέσα κοιμόντουσαν το σκοτάδι, το μεγάλο σκοτάδι, φως ανέτεινε. Και εκεί πάλι ο Κύριος που είναι φως κατέβηκε και τράβηξε εκείνους που δεχθήκανε το φως. Είναι μεγάλη δωρεά, μεγάλο το δώρο που έκανε ο Θεός και έσκυψε προσωπικά ο ίδιος για να βγάλει από τον Άδη τον άνθρωπο. Και βέβαια μας είναι γνωστό ότι κατέβηκε από τους ουρανούς μέχρι τον Άδη και ρωτάει ο Απόστολος Παύλος και λέει τι σε στην ο καταβάς, ποιος είναι εκείνος που κατέβηκε μέχρι τον Άδη, η μη ο αναβάς παρά εκείνος που ανέβηκε στους ουρανούς, ο όνε της ουρανής, εκείνος που ήταν στους ουρανούς. Μιλάμε για γεγονότα και πράγματα που μας συγκινούν σίγουρα οπωσδήποτε, γιατί αφορούν το αιώνιο μέλλον μας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Εκεί πηγαίνουμε όλο ταχώς. Για εκεί μας προώρησε και εκεί μας προορίζει. Να πάμε να ζήσουμε μαζί του. Να ανεβούμε ψηλά στο θρόνο του Πατέρα.
Και εκείνο το γεγονός που μας δείχνει ζωντανά, πολύ ζωντανά, αυτή την πραγματικότητα, το πραγματικό ανέβασμα του σώματός μας, του καθενός μας, ψηλά στον ουρανό, το αναβάλω, σπήρεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το σώμα μας στη γη, εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία, σπέρεται, λέει, και σαπίζει μέσα στη φθορά, αλλά θα αναστηθεί άφθαρτο. Και μας καλεί και μας φωνάζει και μας λέει, γιατί δίνεις δυσπιστία σε αυτή την πραγματικότητα και γιατί δεν βλέπουμε τα μάτια σου κάποιο άλλο γεγονός, το σποράκι που σπέρνεται μες στη γη, το οποίο και σαπίζει και είναι και μέσα στη φθορά, και όμως από τη φθορά βγάζει βλαστό, βγάζει άνθη, βγάζει καρπούς, βγάζει εκεί, για δεν σε κινείσαι να δεις αυτό που είναι ένα σπόρο που δεν έχει ψυχή μέσα του. Το περιπτύεται τόσο η Θεία Πρόνοια όμορφα, ώστε να υπάρχει αιώνια όσο υπάρχει γη επάνω, και θα διαφορήσει για σένα, ναι, που είσαι εικόνα και δημιουργήμα δικό του. Αυτή η πραγματικότητα δεν σε διδάσκει, λέει, ώστε να πεις, α, Κύριε, για αυτό το σπόρο δίνεις τόση μεγαλοσύνη και αγάπη και λοιπά, για τον άνθρωπο που είναι λογικός, να μην αδιαφορεί, να αδιαφορείς. Είναι δυνατό ποτέ αυτό να γίνει? Όχι. Σπέρνεται, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ο πρώην εχθρός του Χριστού και μετά κήρυκας και μάρτυρας, μεγαλομάρτυρας. Όχι, θα αναστηθεί. Να έρθουμε τώρα στο γεγονός, το μεγάλο γεγονός που θα εορτάσουμε. Επαναλαμβάνω στην ανάληψη. Μάρτυρας αυτής πραγματικότητας, ότι τα σώματα όλων μας θα βρίσκονται στα δεξιά του Πατέρα, είναι η ανάληψη. Μην παραλογιζόμαστε, μην παραλογιζόμαστε. Μπορεί να περνά το λογισμό μας ότι ξεπερνάει το μυαλό μας, και σίγουρα ξεπερνάει το μυαλό μας, είναι μυστήριο. Το λέω στον Παύλος. Το μυστήριο, λέει, της πίστεώς μας, λέει. Για να είναι μυστήριο, ένα από αυτά είναι και τούτο εδώ πέρα που ακούμε τώρα. Ότι το κάθε σώμα ανθρώπινο θα λέει, θα λέει ψηλά εκεί. Αν και έχουμε παραδείγματα από την Αγία Γραφή ότι και ζώντες έχουν ανεβεί ακόμη Άγιοι της πίστεώς μας και έχουν δει το θρόνο του Θεού, όπως ο Παύλος και άλλοι Άγιοι. Σταυρώθηκε ο Χριστός, γιατί φόραγε ανθρώπινο σώμα, καθαρό, αγνό. Και αυτά είναι λόγια δικά μου και της Γραφής βέβαια, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το μυαλό μας τι σημαίνει αγνό και τι σημαίνει καθαρό. Εμείς φτάνουμε να ακούμε, να αγγίζει τα αυτιά μας και ίσως να μην συγκινούμεθα, ίσως. Τι σημαίνει καθαρό και τι σημαίνει αγνό? Γιατί στη ζωή που ζούμε, μικρή σχέση, πολύ μικρή σχέση έχουμε με τη λέξη αγνό και καθαρό. Όλα τα άλλα είναι αναμεμειμένα και ανακατεμένα με τον κακό. Αγνό λοιπόν το σώμα του Κυρίου, που πήρε από τα αίματα της Παναγίας. Αυτό το αγνό σώμα σταυρώνεται, μπαίνει στον τάφο, ανασταίνεται. Και το βλέπουμε το σώμα αυτό, που δεν είναι σώμα του Κυρίου, δεν είναι σώμα του Κυρίου, σώμα του είναι, αλλά να προσέξουμε, αντιπροσωπευτικά είναι το σώμα του καθενός μας. Δηλαδή, ο Κύριος ένωσε στον εαυτό του ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ολόκληρη, και το παραλαμβάνω,
και αυτούς από τον Αδάμ και την Εύα, γι' αυτό το βγάζει από τον λάκκο μέσα. Πρώτους, με την άστασή του, τους βγάζει αναστημένους στα σώματα, παρακαλώ, στην ψυχή, όχι στην ψυχή. Και όταν ανεβαίνει στον ουρανό ο Κύριος, δεν ανεβαίνει σαν Θεός. Μην περνάς στον λογισμό μας ότι είναι ένας αναλήψεως που αναλήφθηκε, δεν έκανε το ανέβασμα αυτό, η θεότητά του, δεν έχει ανάγκη ο Θεός να ανέβει. Ο Θεός είναι και εδώ, που μιλάμε, είναι και εκεί πάνω, είναι και παντού, πανταχού παρών. Δεν είχε ανάγκη να ανέβει. Αλλά κατέβηκε σαν άνθρωπος και ανέβηκε σαν άνθρωπος. Τι σε στείλε ο καταβάς, είμαι ο Υιός του Θεού, λέει. Και ποιος είναι ο εκεί που ανέβηκε, ο Υιός του Θεού. Αυτός κατέβηκε σαν άνθρωπος, γεννήθηκε και ανέβασε κατόπιν η θεότητα το ανθρώπινο σώμα που πήρε από την Παναγία, το δικό μου και το δικό σας, θεοποιημένο. Και το έβαλε στα δεξιά του πατέρα του. Και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρός. Αυτό μας το μαρτυρεί η ανάληψη. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει για αυτή την πραγματικότητα ότι ο Κύριος την εκκλησία του θα την παραλάβει ολόκληρη και θα την ανεβάσει στα δεξιά του πατέρα. Ολόκληρη, και επαναλαμβάνω, και το ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν λέμε ολόκληρη την εκκλησία εννοούμε αυτούς που έχουν φύγει από τους πρώτους ανθρώπους μέχρι σήμερα που ζούμε εμείς, εμάς που θα φύγουμε σίγουρα και ζούμε σήμερα και κινούμε τα κερματά και είμαστε σε ενέργεια και εκείνους που θα γεννηθούν μετά από 5, 10, 20 χίλια χρόνια και θα έχουν φύγει και αυτοί, αλλά και εκείνους που θα ζουν τις τελευταίες ημέρες και θα αισθάνονται ζωντανή την παρουσία μέσα τους, θα τους παραλάβει ο Κύριος, θα τους αναλάβει και θα ανεβάσει ψηλά στον ουρανό. Αυτή την πραγματικότητα τη λέει 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός ο Δαβίδ. Ανέβει ο Θεός εν αναλαγμό εν φωνή σάλπιγος. 1080 χρόνια. Ανέβηκε ο Θεός, λέει, με ύμνους και με τραγούδια στον ουρανό. Πότε ανέβηκε. Πότε ανέβηκε ο Κύριος στον ουρανό. Σημαίνει ότι κατέβηκε προηγούμενος, ότι γίνεται άνθρωπος, ότι έπαθε, ότι θανατώθηκε, ότι σταυρώθηκε και στη συνέχεια ότι αναστήθηκε και ανέβηκε. Και λέει πώς ανέβηκε. Ένα αλλαγμό με φωνές χαράς και με σάλπικες ουράνιες. Αυτό λέει ο Δαβίδ 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και όταν λέει ανέβηκε, ανέβηκε την ανάληψή του. Και είδανε οι άγγελοι το φρικτό που λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ότι δεν τον ανέβασε, λέει, παρακάτω από τους αγγέλους. Πάνω από τους αγγέλους. Πάνω από ότι υπάρχει πνευματικό στον ουρανό, στα δεξιά του πατέρα. Εκεί που είναι ο θρόνος του πατέρα. Ανάληψη. Σημαίνει, λες, έκανα ανάληψη χρημάτων. Μια τυποτένια, ένα τυποτένιο παράδειγμα λέω, παίρνεις κάτι σημαίνει. Και ο Κύριος έκανε ανάληψη του σώματός μας και το πήγε πάνω ψηλά στον θρόνο του. Ανάληψη του έκανε ο Κύριος μας. Και αυτό λέγεται ανάληψη Κυρίου. Και εκεί ακούστηκε η φωνή. Και είδαμε τα μάτια τους οι Απόστολοι από κάτω την ημέρα της ανάληψεως, να ανεβάζει το ανθρώπινο σώμα ο Κύριος που πήρε το δικό μου και το δικό σας και το καθενός ψηλά στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι να χαίρονται και να φωνάζουν. Άντρες Ισραηλίτες, όν τρόπο να θεάσαστε, με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, συνοδεία αγγέλων, άλλωστε δεν το έλειψαν ποτέ. Ποτέ δεν το έλειψαν. Και την ώρα του πάθους είπε ο Κύριος, μπορούσα να κατεβάσω 12 λεγεώνες αγγέλων, ώστε να γίνουν σκόνια αυτοί που έχουν συλλάβει. Και όμως δεν το έκανα. Εδώ τώρα λοιπόν συνοδεύουν οι άγγελοι και φωνάζουν παράλληλα.
με τη δόξα που ανεβαίνει εκείνος επάνω, ο Υιός του Θεού, με την ίδια δόξα να κατέβει για να παραλάβει την εκκλησία του. Με την ίδια δόξα να κατέβει για να παραλάβει την εκκλησία του. Η οποία θα είναι ενωμένη, η εκκλησία της γης, εμείς που ζούμε, αν ζούμε και γίνει η δευτερά παρουσία, τότε θα μας αναλάβει για μας κατευθείαν. Γι' αυτό λέει, επειδή δεν θα ζουν όλοι, κάποιοι θα μείνουν πίσω, το Αναπόστολο της Κυρίας λέει, να μην λυπόμαστε εμείς οι περιλυπόμενοι, εμείς που μένουμε πίσω, γιατί έρχεται να μας πάρει ο Κύριος. Και το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος πολύ δυνατά. Εφόσον έχουμε σχέση με εκείνα, σίγουρα θα πρέπει να συγκινούμεθα για το Κύριος μας έρχεται να μας παραλάβει. Λοιπόν, δεν είναι το αρκετόν ότι ξεπέρασε τους ουρανούς ο Κύριος με το ανθρώπινο σώμα που πήρε. Δεν είναι το αρκετόν ότι εστάθη πλησίον των αγγέλων, το ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι το ανυπολόγης αξίας και αυτή η τιμή που μας έκανε. Αλλά ξεπέρασε τους αγγέλους, ξεπέρασε τους αρχαγγέλους, ξεπέρασε τα χερουβήμ, ανέβηκε ψηλότερα από τα σεραφείμ. Άφησε πίσω του τις αρχές, τις αγγελικές δηλαδή, και δεν στάθηκε μέχρι ότου πλησίασε τον θρόνο του Κυρίου. Όλα αυτά είναι κάτω του θρόνου του Κυρίου. Και όσο ανέβασε το σώμα το δικό μας, τη τιμή που μας κάνει, θέλουμε να καταλάβουμε εδώ πέρα, στον θρόνο. Δεν βλέπεις πώς είναι η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Αλλά καλύτερα να αρχίσουμε από τα κάτω. Δεν βλέπεις τη μεγάλη απόσταση από τον Άδη μέχρι τη γη και πάλι από τη γη μέχρι τον ουρανό. Και από τον ουρανό μέχρι τον αγγέλων και από τους αγγέλους σε κερκή δυνάμει μέχρι τον θρόνο του Θεού. Αυτά τα ξεπέραστα διαστήματα και άθασε ανθρώπινη διάνοια και αόρατα τα ξεπέρασε ο Κύριος με το δικό μας ανθρώπινο σώμα. Ποια τιμή μας έκανε. Δεν άξιζε άρα για να χυθούν τόσα αίματα από μάρτυρες, από αγίους, από προφήτες, ώστε να γευθούν αυτό το στεφάνι που λέμε στον Παύλος, που το λέει ξεκάθαρα, τον αγώνα, τον καλό γόνισμα και λοιπά, αγωνίστηκα τον αγώνα πάνω στη γη, να μου δώσει ο Κύριος το στεφάνι αυτό, που τώρα εμείς συζητάμε. Και θα μου το δώσει, λέει, όχι μόνο σε μένα, αλλά πάση τη συγκαπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Σε όλους όσους αγαπάνε την επιγής παρουσία του, τη λατρεύουνε, τη λαχταράνε και του φωνάζουμε «Κύριε, σε διψάμε, σε να θέλουμε, σε να ποθούμε, σε να λαχταρούμε». Χρειάζεται από εμάς προσωπικά το καθένα μας. Προσπάθεια μελέτης των απορρίτων του Θεού. Να μελετάμε εκείνα που τα έχει γραμμένα εδώ, να τα αποδεχόμαστε απόλυτα, απόλυτα. Κύριε, ναι, άλλωστε γιατί κατέβηκε στη γη. Το φανταζόμαστε πόσο μεγάλη βλαστημία είναι, η βλαστημία να λέει «Έρχομαι για να σε σώσω στη γη εγώ ο Θεός και να στέκω εγώ από την άλλη μεριά και να λέω «Δεν μπορώ Κύριε να σωθώ». Δεν σε θέλω. Ναι, αυτό σημαίνει ότι τι έρχεσαι αφού δύναμη δεν έχεις να με σώσεις. Ναι, το «Δεν σε θέλω» εκείνο που είπες προηγούμενος, το «Δεν μπορώ να το σε θέλω». Αλλά είναι βλαστημία να λέμε στον Κύριο «Συ ήρθες, αλλά δεν ξέρεις τι έκανες που ήρθες, γιατί αφού δεν μπορώ να σε δω», σημαίνει «Δεν ξέρεις τι έκανες που ήρθες». Ήρθες να με ανεβάσει τον άλλον επάρχιο και εγώ του λέω «Άσε με καλά, ζω εδώ στη γη». Ζω εδώ στη γη, εδώ που βασιλεύει όλο με όλο το μεγαλείο η αμαρτία και εγώ δεν θέλω να πει στο μεγαλείο αυτό που σε εισαγωγικά που λέγεται αμαρτία και να δεχθώ τη δόξα του ουρανού, το στεφάνωμα εκείνο του θρόνου της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, για να τελειώνω,
ανάληψη του Ιησού Χριστού. Σημαίνει απλά πιάσιμο του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο φόρεσε ο Χριστός, το ανθρώπινο σώμα, ως Θεός, γι' αυτό είναι Θεάνθρωπος. Και αυτό το ανθρώπινο σώμα το ανέβασε εκεί που ο ίδιος με τον Πατέρα και τον Άγιο Πνεύμα βασιλεύει, σε αυτή τη δόξα την αιώνια. Και τώρα με αιωνία ανήμερο εννοούμε αυτό. Δεν εννοούμε τίποτα άλλο. Να είναι αιώνια στον χρόνο του Θεού, στη μνήμη του Θεού και πουθενά άλλου η ψυχή που έφυγε από εδώ και πήγε ψηλά εκεί. Εύχομαι ο Κύριος της δόξης να μας δίνει τη δύναμη να ζούμε το μυστήριο, κάθε μυστήριο που έφερε στον κόσμο ο Κύριος με την επιγή παρουσία του. Είτε λέγεται γέννηση, είτε λέγεται ταφή, είτε λέγεται ανάσταση, είτε λέγεται ανάληψη του Κυρίου. Ή πιο απλά τα ζούμε όλα μαζί, είτε παίρνουμε αυτά όλα μαζί, σημαίνει Θεία Ευχαριστία. Παίρνουμε Θεία Ευχαριστία, ζούμε όλα και τα πράγματα που ανέφερα τώρα, αλλά με μυστικό τρόπο. Που το καταλαβαίνει μόνο η ψυχή, η οποία ζει την αναστασή της με τη Θεία Ευχαριστία. Ζει την ανάληψή της. Ζει την ταφή της, την ταφή του Κυρίου, Κύριου μαζί, όταν κοινωνάει ο άνθρωπος. Μην το ψάχνουμε το πώς άστο. Το πώς δεν πιάνεται ο πώς με το μυαλό μας. Όχι, είναι στα χέρια του Θεού και εκείνος μας κατευθύνει. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του και ας μας κάνει να καταλαβαίνουμε τι εστί η ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τη δική μας βιωτή, με τη δική μας προσπάθεια επάνω εδώ στη γη. Ξέρετε να φύγουμε το βράδυ και να έχουμε ξεχάσει ότι πάμε για εκεί. Το βράδυ να φύγουμε. Να μην είμαστε ξεχασμένοι ότι πάμε για εκεί. Χάθηκε το τρένο, τελείωσε. Πάει, έφυγε το τρένο. Πάμε για εκεί, καλά είναι. Μα να μην ξεχνάμε ότι πάμε για εκεί. Μα όχι καλά. Εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Ας μας ελέγξει. Εκεί είναι το θέμα όλο. Να μας ελέγξει ο Κύριος. Πέρα για εκεί. Στον χώρο της ανάληψης. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Στα ενσόλυμα. Στο ενσόλυμα. Στο όρο, στο αιώνα το πιάσανε, παραπάνω είναι η Εκκλησία η ανάληψη. Τι είχαν γραμμίσει. Αλλά είναι ο βράχος εκεί που έφυγε ο Χριστός. Και το, είναι το ένα πόδι. Το άλλο το γλυκό. Το γλυκό. Τι πόδι. Του Χριστού. Πάτε στο βράχο και έφυγε τη στάπα. Τα πόδια. Το πόδι του. Που είναι η ανάληψη. Μα και η στάπα στο ένα μέρος μόνο. Το άλλο κόπηκε. Το έχουν κόψει, το έχουν πάρει. Το έχουν κλείσει. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Είναι εκεί φανά, σου λέει εδώ, έφυγα, βλέπω τα πόδια μου και πήγα στον ουρανό. Δεν έκανε την ανάληψη. Το πέρμα. Έτσι, πόδι. Χωρίς υπέθανε. Και έχει μείνει στάπα. Όπως και στο σαραντάλιο, δεν έχει το γόνατο. Είναι αυτό πώς έγινε. Μονάτσι. Μπράβο, είναι και έχει αφήσει το γόνατο. Αν βρε Θεός, όλα γίνονται. Αφού υποχωρούν τα πάντα. Ο απτόμενος των ωραίων, ο απτόμενος λέμε στον προημιακό ψαλμό, εσύ που αγγίζεις τα βουνά και καπνίζονται λέει και βγάζουνε καπνό. Μην το ψάχνουμε, μην το ψάχνουμε. Εμείς πρέπει να σκεφτώ οι άγγελοι λέει που είναι γύρω στον θρόνο του Θεού, έξι τέριες το ένα σκεπάζεται, έξι τέριες το άλλο. Ο άλλος άγγελος σκεπάζεται λέει, γιατί δεν αντέχουν να δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Τώρα εμείς ποιοι είμαστε που ψάχνουμε να δούμε το μεγαλείο του Θεού. Τι είμαστε. Γι' αυτό είπε, να πιστεύετε και να μην δείτε. Άρα είναι. Ας φωτίζει ο Θεός στον κόσμο. Να μας ελεήσει. Ναι, ο Μωυσής, χθες το διάβαζα, σήμερα το διάβαζα και το διάβαζα λέει, Κύριε, ας μην πω εγώ στον Παράδεισο. Με στη γη της Απαγγελίας. Ας μην μπορείς στο Παράδεισο. Αρχίζει να πούνε τα αδέρφια μου. Το ίδιο και ο Παύλος. Ναι. Να μπουνε τα αδέρφια μου και να μιλάω εγώ. Να είμαι εκτός του Παραδείσου. Γιατί είναι εφικτό το πράγμα δηλαδή. Να έρχεσαι για ένα σκοπό στη γη και να ξεχνάς σκοπό σου. Να μην πούμε όλα τα πράγματα φτιάχνονται για κάποιο σκοπό. Ποιάς κυρίες να γίνεις πόρτα. Έχεις το χέρι για να κάνεις κάποιες δουλειές. Ό,τι φτιάχνεις, κάπου, κάποιο σκοπό έχει. Δηλαδή και εμείς γίναμε χωρίς σκοπό στη γη αυτή που ζούμε. Δεν το νομίζω.
Η δική μου ευχή και η δική σας προσευχή να ενωθούν να μας ακούσει ο Κύριος και να μας δώσει το έλεος Του για να ενωθούμε μαζί Του. Όταν έχουμε αγάπη, αγάπη και πίστη στον συνάδελφό μας. Να μας τα δώσει. Πίστη στον Θεό και αγάπη προς τον ανθρώπο. Αυτό ζητάμε. Να μας τα δώσει γιατί αυτός είναι η αγάπη. Πάντως τα ιεροσόλυμα, όλη η θρησκεία δική μας είναι ζωντανή εκεί. Όλοι. Μα εκεί ήταν από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, ναι, αλλά αυτοί όμως δεν πιστέψαν. Μπορεί να ήταν αγαπητό τώρα. Γι' αυτό και πόσες φορές του τιμώρησε. Και πόσες φορές και μήνα και ακόμα έτσι. Γι' αυτό και πάλι. Πάντως ο Κύριος για αυτούς είπε ότι θα μείνουν χωρίς πατρίδα χρόνια πολλά και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν κι αυτοί. Αλλά και το άλλο, ότι ένα πολύ πολύ μικρό υπόλοιπο θα πιστέψει στο Χριστό. Ακριβώς. Πολύ από μικρό υπόλοιπο. Από αυτούς και θα μείνουν κατευθέοι. Από αυτούς. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της έννης μνήμας η ζωή χαρισάς. Ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έρω και τιμή, την αιώνια ζωή και το μέγα έντρος. Αμήν. Αμήν. Βοήθειά μας. Κύριε. Τι φτάζεις πέρα. Ναι. Ξαναδείξεις πότε είναι. Την ημερομηνία. Άλλη. 20. 21. 22 Σαββάτο. 20. Ναι, η γιορτή μου. Θα είμαι σε δικαστήριο την ημέρα. Δεν πειράζει. Βάλε κλέψε ένα αυτοκίνητο. Και γίνει άφατος σε αυτή και με καλούν κάποιοι λίγο γύρω. Σε κλείσουμε εσύ. Ναι, στο τέλος εμένα. Δυστυχώς. Αν δεν βρήκαν την ημέρα, 21. Δεν είχα. Για την άλλη και μετά τελειώνουν. Δεν μας ξέρεις γιατί είναι μια ώρα. Δεν είχα να πει ότι δεν μπορούσαμε να πω. Ναι, ναι, ώρα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.